Το ανάδειξε το βιβλίο έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει τον κύριο Χρήστο Παπαζαχαρία, Industry Offer Marketing Manager, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου «Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση PLC» από τις εκδόσεις Βρετός, αλλά και του βιβλίου «Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC». Τα βιβλία του έχουν επιλεγεί από τριτοβάθμια ιδρύματα και διδάσκονται σε εκπαιδευτική ύλη από το 2008, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε επιλεγμένα τεχνικά βιβλιοπωλεία με χιλιάδες αναγνώστες. Έχοντας 20ετή εμπειρία στο βιομηχανικό αυτοματισμό, ξεκίνησε ως Industry Application Engineer της Schneider Electric μέχρι το 2010 και συνέχισε μέχρι και σήμερα ως Industry Offer Manager σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ ζήθηκε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του. Εφαρμογές στη βιομηχανία είναι ο τίτλος λοιπόν της σειράς των βιβλίων μέχρι στιγμής 4, με 2 βιβλία σε φυσική έντυπη μορφή και 2 σε e-books με ηλεκτρονική μορφή δηλαδή. Το δεύτερο βιβλίο σας είναι σε φυσική έντυπη μορφή, ενώ είναι το βιβλίο με τίτλο «Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC», στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα. Θα θέλατε λίγο να μας μιλήσετε για αυτό? Καλησπέρα κυρία Νικολαίδη και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Το δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC» δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αφορούν τη βιομηχανία στις μέρες μας. Η χρήση των δικτύων, όπως γνωρίζετε, αποτελεί μια καθημερινότητα που αφορά όλους μας. Από το σπίτι μας μέχρι το γραφείο, από τον υπολογιστή μας μέχρι την γραμμή παραγωγής των εργοστασίων, τα δίκτυα αποτελούν ένα σύμμαχο σε κάθε δραστηριότητα που κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι, στη σημερινή εποχή, για να μπορέσει ο ηλεκτρολόγος ή ο αυτοματιστής, ο οποίος επιμελείται αυτών των δικτύων, να βρίσκεται στην κορυφή των γεγονότων, θα πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας, αν και τα αυτόματα συστήματα βρίσκονται στη ζωή της βιομηχανίας εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι πηγές ενημέρωσης, κυρίως από Έλληνες συγγραφείς, είναι ελάχιστες, μια και η πλειονότητα των πηγών προέρχονται από ξένους συγγραφείς. Και τι εννοούμε σύστημα αυτοματισμού, για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές σας? Σύστημα αυτοματισμού πολύ απλά εννοούμε ένα σύστημα το οποίο, βασισμένο σε πληροφορίες το οποίο παίρνει από αισθητήρια συνήθως, εκτελεί προκαθορισμένες ενέργειες σύμφωνα με αυτές που έχει ορίσει ο προγραμματιστής του. Καρδιά αυτού του συστήματος στη σημερινή εποχή, στην τριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον των εφαρμογών στη βιομηχανία, είναι ο λογικός ελεγκτής ή απλά PLC από τα αρχικά του Programmable Logic Controller, στην εκμάθηση του οποίου είναι αφιερμένο και το πρώτο βιβλίο μου, το οποίο επίσης αναφέρατε, με τίτλο «Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση PLC». Έτσι, για να ξαναγυρίσουμε στο δεύτερο βιβλίο, στα βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός, προσπάθησα να αποτυπώσω με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο τον τρόπο της λύσης σε προβλήματα που παρουσιάζονται στον αυτοματισμό στις ημέρες μας. Και έτσι υπάρχουν πιλωτικές εφαρμογές που αφορούν από τη βιομηχανία μέχρι το έξυπνο σπίτι και από τον έλεγχο PID σε έναν καυστήρα pellet που χρησιμοποιεί πάρα πολύ κόσμος, μέχρι και τα πιο προχωρημένα συστήματα tracker φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με λίγα λόγια, διαβάζοντας το βιβλίο μέσα από τις 540 σελίδες και τις τουλάχιστον 200 εικόνες και γραφήματα, ο αναγνώστης, ο σύγχρονος τεχνικός δηλαδή της βιομηχανίας, θα είναι σε θέση να προχωρήσει με απλά και ξεκάθαρα βήματα στην εκμάθηση αλλά και στον προγραμματισμό ενός τέτοιου συστήματος δικτύωσης, το οποίο στην εποχή του IoT που ζούμε δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Το βιβλίο αυτό λοιπόν συνοδεύεται και από ένα ενημερωτικό CD, το οποίο μας προσφέρει λύσεις που μας λύνουν τα χέρια. Σωστά? Πολύ σωστά. Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των εφαρμογών που συναντούμε καθημερινά τείνουν να γίνουν ολοένα και πολυπλοκότερες. Επιπλέον, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διευκόλυνσης της ζωής ενός προγραμματιστή είναι η τυποποίηση. Η τυποποίηση, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε σύγχρονη παραγωγική διεργασία, μέσα από το πλήθος πλεονεκτημάτων που προσφέρει, εξασφαλίζει ευκολία αποσφαλμάτωσης και μελλοντικής παρέμβασης ή τροποποίησης της εφαρμογής. Οι εφαρμογές αυτές τις οποίες συζητάμε συνήθως χρησιμοποιούν ή αποτελούνται από ένα πλήθος μικρών άλλων λειτουργικών στοιχείων. Οι λειτουργίες αυτές μπορεί να είναι μια μικρή ρουτίνα ή ακόμα και ένα άλλο μικρό πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές από τις εφαρμογές μας, και αυτό είναι ακριβώς η τυποποίηση που επιτυχάνουμε με την τήρηση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας προγραμματισμού και τη χρήση επαναλαμβανομένων τμήματων προγράμματος, μας παρέχει τον πληρέστερο και πιο εγγυημένο τρόπο ανάλυσης των διαδικασιών.
Έτσι, για να μην χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό καθημερινά, στο έκτο κεφάλαιο παραθέτω πλήθος τέτοιων προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη και τα οποία περιλαμβάνονται σε έτοιμη μορφή κώδικα στο συνοδευτικό CD. Είναι γεγονός βέβαια ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος εκμάθησης αλλά και εμπέδωσης ενός αντικειμένου, πόσο μάλλον μιας διαδικασίας όπως ο προγραμματισμός, είναι αυτός που εμπεριέχει την πράξη. Και έτσι, αμέσως στο 7ο κεφάλαιο, προχωρούμε από τη θεωρία των προηγούμενων κεφαλαίων στην πράξη με εφαρμογές διαδικτυακής επικοινωνίας για τρία από τα πιο διάσημα βιομηχανικά δίκτυα, το Ethernet, Modbus και CANopen, έτσι ώστε να μάθουμε πώς περατώνεται μια τέτοια διαδικασία, να την αναλύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή και προσιτή η διαδικασία δημιουργίας ενός προγράμματος, τους οποίους κώδικες και πάλι ο προγραμματιστής θα βρει στο συνοδευτικό CD το οποίο αναφέρατε. Γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκαν οι παραπάνω χαρακτηριστικές εφαρμογές, οι οποίες καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία της σημερινής πραγματικότητας και οι οποίες όχι μόνο περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό CD, αλλά μαζί με αυτό περιλαμβάνεται και το δωρεάν λογισμικό προγραμματισμού, το οποίο είναι μάλιστα και το μόνο που μιλάει στην γλώσσα μας στα ελληνικά. Να διαβάσω ένα απόσπασμα ώστε να καταλάβει αμέσως Έλληνας τι αφορά και να μας το εξηγήσετε στη συνέχεια. Ας διαβάσω λοιπόν το σχετικό απόσπασμα. Πολύ πριν την εποχή του Ομήρου, βυθισμένες στο πέπλο μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, στις ποιητικές πεδιάδες του ήλιου, οι φρικτορίες ή απλά η φροντίδα του πυρσού χρησιμοποιούνταν ίσως ως το πρώτο δίκτυο επικοινωνίας, με σήματα που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών στη διάρκεια της νύχτας. Ο Αισχύλος, στο έργο του Αγαμέμνον, περιγράφει την είδηση της πτώσης της Τρίας, η οποία μεταδόθηκε ως τις Μυκήνες με τις φρικτορίες. Ενδιάμεση σταθμή μεταδόσεως υπήρχαν στην Ήδη της Μυσίας, στο ακροτήρι της Λίμνου, στον Άθο, στο φουρνό Μάκιστο και στις πλαγιές του Αραχναίου. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε σαν καμινόβιγλες στα βυζαντινά χρόνια και για πολλούς αιώνες μέχρι το 1850. Η γεωγραφική επιλογή, η κατοχή, η διαχείριση και συντήρηση αυτών των επικοινωνιακών δικτύων από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ήταν πρωταρχική σημασίας για την επικράτηση και επέκτασή του. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, όσο και κατά τη διάρκεια της ειρήνης, όταν τα νέα και οι διαταγές των αρχόντων έπρεπε να φτάσουν το συντομότερο δυνατό στον προορισμό τους. Ταξιδεύοντας στον χρόνο μερικές χιλιετίες αργότερα, στη σημερινή εποχή, σύμφωνα με έρευνες που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο, η παραδοσιακή αγορά αυτοματισμού αρχίζει να αλλάζει, καθώς συνεχώς νέες εφαρμογές αναπτύσσονται για τις έξυπνες συσκευές και οι καινοτομίες στις τεχνολογίες δικτύωσης επιτρέπουν τη δημιουργία φιλικών προς το χρήστη φθηνών συστημάτων. Ακόμα και οι παραδοσιακοί κατασκευαστές οικιακών συσκευών αρχίζουν να ενσωματώνουν νοημοσύνη στις συσκευές τους και να δημιουργούν νέα τμήματα ανάπτυξης που επικεντρώνονται στη διασύνδεση με το διαδίκτυο. Επιπρόσθετα, με την επικείμενη απελευθέρωση αγοράς ενέργειας αλλά και την αυξητική τάση στις τιμές ενέργειας, γίνεται επιτακτική ανάγκη της χρήσης έξυπνων συσκευών, οι οποίες παρέχουν απομακρυσμένη διαχείριση ενέργειας και μέσα από έναν ευφυή προγραμματισμό αποφεύγουν τις υπερβολικές καταναλώσεις και εξοικονομούν πόρους μέσα από την πολυπόθητη πλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Ενέργειας εμπλέκονται συνεχώς στα έξυπνα οικιακά δίκτυα, καθοδηγούμενοι από τις οδηγίες για περιορισμού στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου ότι τα πρωτόκολλα της δικτύωσης των υπολογιστών και οι τεχνολογίες μετάδοσης δεδομένων τυποποιούνται διεθνώς, ένας αυξανόμενος αριθμός συσκευών πυλών που επικοινωνούν με τον έξω κόσμο αρχίζει να υποστηρίζει την έξυπνη δικτύωση αρχικά βιομηχανικών και ολοένα και περισσότερων οικιακών συσκευών και εγκαταστάσεων, ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό το εκάστοτε τοπικό δίκτυο με τα δίκτυα των φορέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η Ελλάδα, απ' την άλλη, έχει μόνο να κερδίσει εάν επενδύσει ουσιαστικά στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι οποίες διαδραματίζουν ρόλο κλειδί για την οικονομική πρόοδο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της έκθεσης Science, Technology and Industry Outlook 2010 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, η χώρα μας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή θέση σε ό,τι αφορά τις ακαθάριστες εθνικές δαπάνες στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι οποίες μετά βίας ξεπερνούν το 0,5% του ΑΕΠ για την περίοδο 1998-2008 και καθίσταται τέταρτη από το τέλος στη σχετική λίστα, ενώ αποτελεί τον ουραγό στις κρατικές χρηματοδοτήσεις έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, έχοντας στον αντίποδα πολλές χώρες να επιδοτούν μέσω φόρο απαλλαγών την επένδυση στην καινοτομία.
Παραδόξως, από την ίδια μελέτη προκύπτει ότι η ετήσια αύξηση του προσωπικού που απασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη στη χώρα μας να φτάνει το 6%, επίδοση εντυπωσιακά υψηλότερη από το μέσο όρο του οργανισμού, αλλά που δικαιολογεί στο μέγιστο την εφευρετικότητα και τη δημιουργική μας ικανότητα ως λαού. Ταυτόχρονα, περίπου μία στις δύο μεγάλες και μία στις πέντε μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο καινοτόμες. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΟΣΑ, οι ελληνικές εξαγωγές μέσης και υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10% μεταξύ 1998 και 2008. Απ' την άλλη, ο ΟΣΑ καλεί τις κυβερνήσεις να προστατέψουν από τις περικοπές τις δαπάνες για την έρευνα και τεχνολογία, αλλά και την επένδυση στην καινοτομία. Και αυτό διότι η ανάπτυξή τους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αφορά και επηρεάζει τους μελλοντικούς κλάδους της οικονομίας του 21ου αιώνα. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα στα οποία μπορούμε να δώσουμε έμφαση, όμως αυτό είναι ένα απόσπασμα ώστε να μας το χαρακτηρίσετε και να μας το εξηγήσετε. Πράγματι, η συμβολή της επικοινωνίας σε κάθε τεχνολογικό επίπεδο της ανθρωπότητας υπήρξε αποφασιστική για την οργάνωση των κοινωνιών και την ανάπτυξη του πολιτισμού γενικότερα. Και γι' αυτό θεώρησα απαραίτητο να το τονίσω στο παραπάνω απόσπασμα του βιβλίου μου, που πολύ εύστοχα επιλέξατε να μοιραστούμε με τους ακροατές σας. Έτσι, χάρη στην τεχνολογική επανάσταση που ζούμε σήμερα, δύο έννοιες επικρατούν στην καθημερινή μας πραγματικότητα: ασφάλεια και ευημερία. Έτσι γεννήθηκε αυτό που ονομάζουμε IoT και ορισμένες φορές το αποκαλούμε και ως Industry 4, μια και αφορά για πάρα πολλούς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της ανθρωπότητας. Αλλά τι είναι το IoT ή Industry 4 στην πραγματικότητα? Το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπως το αποκαλούμε, το οποίο αποτελεί τα αρχικά του IoT, βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής μεταμόρφωσης της επανάστασης, το οποίο αλλάζει ουσιαστικά το σχήμα της καθημερινότητάς μας, της επιχείρησής μας και της ζωής των ανθρώπων γενικότερα. Αυτός ο μετασχηματισμός επηρεάζει τα πάντα, από το πώς διαχειριζόμαστε και λειτουργούμε τα σπίτια μας, έως την αυτοματοποίηση διαδικασιών σε όλες τις βιομηχανίες. Όπως γνωρίζετε, όταν κάτι συνδέεται στο διαδίκτυο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στείλει πληροφορίες ή να λάβει πληροφορίες ή ακόμα και τα δύο. Αυτή ακριβώς η ικανότητα αποστολής και λήψης πληροφοριών καθιστά το συγκεκριμένο αντικείμενο έξυπνο, όπως έχει επικρατήσει. Αν και όχι πολύ εύστοχα κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό είναι ένα αντικείμενο μιας άλλης κουβέντας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πιο έξυπνα σημαίνει και πιο αποτελεσματικά. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα smartphone σαν παράδειγμα που το γνωρίζουμε όλοι. Μπορείτε να ακούσετε οποιοδήποτε τραγούδι στον κόσμο, αλλά όχι επειδή το τηλέφωνο σας έχει αποθηκεύσει το τραγούδι. Είναι επειδή το τραγούδι αυτό αποθηκεύεται κάπου αλλού, σε αυτό που ονομάζουμε cloud, και το τηλέφωνο μπορεί να ζητήσει το τραγούδι να επαναληφθεί όσες φορές θέλουμε και να το λάβει με μία μορφή πληροφοριών, την οποία ονομάζουμε ροή ή εξίσου γνωστή ως streaming. Με αυτή τη λογική, είναι, για να είναι κάτι έξυπνο, δεν χρειάζεται πλέον να διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες, τεράστια μνήμη ή να αποτελεί κάποιον υπερυπολογιστή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διασυνδεθεί με αυτόν που έχει αυτές τις δυνατότητες. Έτσι, το IoT, ειδικά στη βιομηχανία, αναφέρεται στο μετασχηματισμό της βιομηχανίας μέσω της έξυπνης δικτύωσης και με εκείνες τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί και η τεχνολογία IT σε ένα ολοκληρωμένο και διασυνδεδεμένο οικοσύστημα. Άρα η γνώση των δικτύων της σύγχρονης βιομηχανίας είναι τόσο απαραίτητη όσο και η τσάντα με τα εργαλεία του τεχνικού που γνωρίζαμε στο παρελθόν και ακόμη περισσότερο. Το απόλυτο εργαλείο του μέλλοντος είναι σίγουρο πλέον ότι είναι η γνώση. Και αυτό ακριβώς επιδιώκει να προσφέρει και στον αναγνώστη το βιβλίο μου με τίτλο «Βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC». Αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι τα έντυπα βιβλία σας, «Λύσεις στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση PLC», αλλά και τα «Βιομηχανικά δίκτυα και ο εξελιγμένος προγραμματισμός PLC», έχουν επιλεγεί από τα τριτοβάθμια ιδρύματα και διδάσκονται ως διδακτέα ύλη από το 2008. Θα θέλατε λίγο να μας μιλήσετε για αυτή την τιμή? Πράγματι, νιώθω πολύ ευτυχής για την ιδιαίτερη αυτή τιμή που μου δόθηκε από το 2008, όταν και επιλέχθηκε για πρώτη φορά το βιβλίο μου «Λύσεις στον προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC» από το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως σύγγραμμα του μαθήματος «Προγραμματιζόμενη βιομηχανική αυτοματισμή», σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο μάθημα, ουσιαστικά στο τελευταίο σκαλί πριν το πτυχίο. Εκτότε δημιουργήθηκε ο θεσμός του Ευδόξου, όπου αυτή ακριβώς η ιδιαίτερα σημαντική παροχή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η δωρεάν διανομή δηλαδή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές, τυποποιήθηκε και πραγματοποιείται ψηφιακά σε πανελλήνια κλίμακα μέσα από την πλατφόρμα του Ευδόξου. Έτσι, όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ώστε να το έχουν υπόψη και οι ακροατές σας όσοι δεν το γνωρίζουν, σε κάθε εξάμηνο της φοιτησής τους εισέρχονται στο σύστημα του Ευδόξου προκειμένου να ενημερωθούν για τα συγγράμματα που προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων και να δηλώσουν τα συγγράμματα των σπουδών τους.
Έτσι, με μεγάλη μου χαρά, τόσο η λύση στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση PLC, όσο και τα βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένος προγραμματισμός PLC που ακολούθησε, επιλέγουν τόσο συγγράμματα μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ευδόξου από καθηγητές, φοιτητές και πλήθος βιβλιοθηκών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Θα αναφέρω μερικά μόνο από αυτά για να μην κουράσω εσάς και τους ακροατές σας, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, και τους οποίους καθηγητές και φοιτητές θα ήθελα να ευχαριστήσω και μέσα από την εκπομπή σας, για μια ακόμη φορά αν μας ακούνε, για την επιλογή και εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στα βιβλία μου στα τόσα χρόνια. Και φυσικά αξίζει να αναφέρουμε ότι τα ίδια βιβλία είναι προσβάσιμα σε κάθε επαγγελματία στον χώρο της βιομηχανίας ή και απλό λάτρη της τεχνολογικής γνώσης μέσα από επιλεγμένα τεχνικά βιβλιοπωλεία. Και επειδή είναι ένα βιβλίο αρκετά σύνθετο, περιεκτικό και πρωτότυπο, συμφωνήσαμε με τον κύριο Παπαζαχαρία να γίνει μία δωροθεσία. Οι πρώτοι λοιπόν τρεις τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν στο 210-96-55-412 θα κερδίσουν από ένα βιβλίο. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Παπαζαχαρία για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Τα βιομηχανικά δίκτυα και εξελιγμένο προγραμματισμό PLC εκδόσεων Βρετός. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ κοντά μας. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για το χρόνο που μου δώσατε και εύχομαι από καρδιά σε εσάς και τους ακροατές σας υγεία και ευτυχία. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαζαχαρίας, συγγραφέας, κοντά στο ανάδειξέ το βιβλίο. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλό τάξιδο.